Ladies and gentlemen, welcome. Μας συγχωρείτε, έχουμε κλείσει την κυκλικό βλάβελτα τη στιγμή. Όπως έχουμε τους επιστήξες. Οπότε κλείσε κύριε καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αγώνα για την μπασκετάκι συγκεκριμένα και την Summer Master, όπου μπροστά μας παρατάζονται οι ομάδες των Φιλαδέλφια 86ers και παράλληλα τον Hot Dog Zeta στο τέλος να μας θυμίζει ένα trend της εποχής πριν μια περίπου δεκαετία και παραπάνω, όπου το ελληνικό ίντερνετ είχε κυριαρχήσει από τη λέξη αλήθεις έτσι αυτή την αλήθεια, την ελληνική μαγιά για την αλλαγή αυτού του ονόματος, την μικρή παραποίηση που δίνει το ίδιο την ομαδική, όπως μιλάμε προσωπική την ελιά, την ομάδα και τις ίξερες από την άλλη με τις μπλε εμφανίσεις, όπου θα εντάξει, πριν μας θυμίζουν απευθείας τους αντίστοιχους στο NBA, είναι μια, ξεκίνησε μια παρέα γεννηθέντες του 86 και έχει φτάσει μέχρι σήμερα με πολλές ωραίες προσθήκες καταλήγοντας στην σημερινή μας ομάδα. Να πέρασουμε στα μασχετικά όμως, όπου οι 86ers είναι δεύτερος αγώνας, αυτός ο πρώτος αγώνας επικράτησαν την ομάδα των Στεφάνινα Τίμπεργουλς με 65-77, ενώ σε ένα αγώνα που είναι νωρίτερα πάμε, όπου πέρασαν οι Golden Age Warriors πρώτοι αντίπαλοι στον όμιλο για τους Hot Dogs, όπου πέρα επικράτησαν η σημερινή ομάδα επικράτησε με 53-64. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει δύο ομάδες με νίκη έχουν έρθει με έναν πολύ καλή αρχή, με ένα δεξί βήμα. Το θέμα ότι μία της δύο θα συνεχίσει και να δούμε ποια θα είναι αυτή. Ήταν η μπλε από τους 86ers ή η λευκή των Hot Dogs. Να δούμε τι από τα δύο και σε ποια ομάδα τις δύο θα συνεχίσει αυτό. Θα σκαναπούστα ποια ομάδα θα αρχίσει ένα σερί για να πάρει το κάνει το 2-2 και να μπορεί να συνεχίσει ITP. Αυτά για αρχή. Θα περάσουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου θα φτιάξει να καταφέρει να σκοράρει το rebound, το όμως θα παρτεύουν και αλληλά. Φυσικά στη δεύτερη προσπάθεια ούτε εδώ θα έχει καλάθι. Το 4-0 παραμένει, τα τρίτη πάσα δεν είναι επισημένη. Ξανά κοντός στην επίθεση με τον Νεοχρόνη. Εκτός του μπάλα και αμυδάς. Μπάλα κάτω την μπασκέτα και τον Καρκαρίδη. Θα δούμε. Έχουμε και το καλάθι των 86ers από τα χέρια του Βραγκή. Είμαστε προς το παρόν στο 6-0. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά των κοντός. Δεν υπάρχει προς το παρόν συνδυασμός. Δεν θα βγει συνδυασμός, μάλλον θα πάει σαν ούτε θα γίνει τίποτα, γιατί εκεί υπάρχει ο Ζάχος για να σπρώξει την μπάλα στον Κεραμίδα. Θα πηγαίνει στο χρόνο η μπάλα και έχουμε παρεμβολή με το πόδι, συγκεκριμένα αυτό του Αναστασάκη. Δεν έχουμε εδώ σκορ τους πόντους γιατί τους γυρνούμε το Hot Dogs από τα χέρια του Κεραμίδα. Το τρίποντο δεν θα είναι εύστοχο. Συνεχίζουν στο 0. Το ίδιο σκηνικό για το σουτ του Ρικούδη. Καρύδης Κεραμίδας. Θα μείνει στα χέρια της μπάλα. Έχουμε βήματα τα οποία θα χρεωθεί ο Κατσικαρίδης εδώ πέρα. Έχουμε αλλαγή, περνάει στον
αγώνα ο Γεμέλκου στην θέση του Κεραμίδα, ο οποίος θέλει να λύσει γιατί δεν έχει κάνει καθόλου καλό σερί, καλό καθόλου καλό ξεκίνημα. Η ομάδα παραμένει στο 0 μέχρι τώρα, όπως ζάχνει σε καταφέρει να σκοράρει να κάνει το 6-2 μετά από τα πρώτα 4 λεπτά και κάτι παραπάνω. Σουτ για 3 από τα χέρια του Σπυρόπουλου Πολυστυχία. Μπάλα παραμένει στην κατοχή τους, παρά την μπάλα βγαίνει εκτός, ο Φραγκής παίρνει την μπάλα αλλά βγαίνει από αντίπαλο. Επαναφορά από τα χέρια του Ρικούδη. Αλλά έχουμε αλλαγές πρώτα. Θέση του Ζάχου θα περάσει ο Μπασίλας. Σπυρόπουλος θα βρει και τον Γιώργο Μπουτσέλη. Ο Σκοράρι. Πάτσε το φόρι έχω τους. Θα χάσουν ό,τι καλοκή. Γρήγορα η πάλα για τα χέρια του Ρικούδη. Θα προσποιηθεί. Θα σκοράρι. Ανεβαίνει διαφορά. 12. Σε 8. Η ομάδα των 86ers. Απάντησε όμως δεν δίνεται από τα χέρια του Χρόνη. Θα αφήσει. Και έχουμε καλάθι και φάουλ το πήγε δύο Σπυρόπουλος τον Κατσικαρίδη. Έχουμε τον πόντι Ριτσίδη για διαφορά. Μετά το καλάθι έχει και σένο το φάουλ, περιμένουμε και την βόλη του. Σπυρόπουλος εδώ έχει και στη βόλη, έμεσα τρίποντο. Αλλαγές για την ομάδα των 86ers. Και επαναφορά για τους hot dogs από τα χέρια του Βαχίδη στα χέρια του Χρόνη. Και από εκεί τον Μπατσίνα που θα πάρει το σούτ να ψοχίσει. 13-4. Με την μπάλα ο Βελγόπουλος. Αφήνει τον Θαγή, ξανά με κόπουλο. Δεν έχουμε καλά, θέλω να έχουμε φάουλ. Δύο βολές για τα χέρια του Μπελγόπουλου. Μπράβο! 14-4 τώρα, στα 4 λεπτά που απομένουν. 15-4-4-11. Αλλαγή. Και να μην δώσω στη θέση του Φωτακίδη. Λόνι. Βασίλας. Θα σκοράρει χωρίς να σκοράρει. Στο δεύτερο όμως θα σκοράρει. Θα ρίξει διαφορά. Σε 9. Και εγώ πλέον θα αφήσει την μπάλα για τον εύστοχο Φραγκή. Κατέβαλα από το Χρόνι. Διαφορά έχει ανέβει 12. Έχουμε τρίπλη σκορ. Και θα πρέπει στο double για να πάει σε 18-9. Σπυρόπουλος δεν θα καταφέρει να σωθήσει. Χρόνος κατεβάζει, τρέχει την επίθεση. Μπασκέτ του Γεμέκογλου για σκοράρι. Rebound από τους 86ers.
Βαγγέλη και το Σπυρόπουλο. Τραγής θα πετύχει το καλάθι. Λαβαίνω χρόνο στα 8-4. Θα πάρει το σούτ. Θα καταφέρει να σχολάρει. Κατεβάσει ο Μουτσέλη. Πάρα στο Σπυρόπουλο. Το φάουλ. Χαμηλά το φάουλ. Δεν θα οδηγήσει σε πολλές. Πάρα στο baseline. Το μήνει το Σπυρόπουλο. Τελικά αλλάζει η κατοχή. Μουτσέλη. Γιώργος ο Μουτσέλης συγκεκριμένα. Ανεβαίνει ο Τεμέλκου και δείχνει το φάουλ. Ωραία για την ομάδα. Τον το φορτώ στα χέρια του Ζάχου. Σε αυτά το χρόνι. Να δούμε αν θα βρούμε σκορ. Δεν θα βρούμε σε χρόνο, δεν θα υπάρχει δεύτερος. Να δούμε. Μου χάρουν βήματα. Βήματα τα θεία. Σε αυτήν την φάση. Ο Καρακώστας παραφάγει τον κοντό. Γίνεται το πλέον τον Καρακώστα, όχι, αλλά μπάλα που δίνει τους σερβιστές. Τον Βελγόπουλο κατά την κατοχή. Σουτ χωρίς στόχο τον Μουτσέλη. Κεραμίδας. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ως προς αποτέλεσμα τον Ζάχο. Και δεν καταφέρνει εδώ πέρα ο Μουτσέλη να κατήσει την μπάλα. Εκτός πατάει γραμμή. Κατοχή παραμένει στην ομάδα του Χοντόντς. 26-26 το σκορ. Βασίλια χωρίς επιτυχία. Νομίζω θα φύγει ο Καρακώστα. Και φάουλ του Βασίλια πάνω στον Γιώργο Μουτσέλη. Δύο βολές. Ένα λεπτό και δύο δεύτερα που μένουν. Ότι η βολή δεν έχει στόχο. Το C1 έξω σκορ. Το C2 έξω σκορ. Δώσε βανάρες της πρώτης. Ψάχνουν σπόροι φωτό. Είναι αρκετά πιστό. Βασίλας θα πάρει το σούτ. Μετά απλό θα εστοχίσει 22-8. Τζέλης, τον αδερφό του. Εξαιρετικό φάουλ. Δεν θα έχουμε επίθεση για τις εξήξες. Καλυντάς, εντάξει, τις επιλογές του. Βασίλας, παρά περνάει στο Ζάχο. Και φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Σιμεωνίδης. Τελευταία 19 δεύτερα.
τα 14 και τους χοντόκς. Ο Βασίλος θα αφήσει τον Ζάχο και έχουμε φάουλ. Τέταρτο μαδικό στα 12-4. Αλλά δικείται σε βολές ο Ζάχος. Πρώτη βολή είναι άστοχη, παραμένει διαφορά. Μία στις δύο. Το 2-9 το σκορ, τελευταία 5-4. Σουτ στη μίξη του χρόνου. Και 2-9, 6-25 νέα το σκορ. Πάμε σε λήξη πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο, όπου το σκορ έγινε 25-9. Το ντόξι μπαίνουν πολύ πιο δυναμικά. Αλλά δεν θα δώσω τώρα δυο φορές τον Ζάχο σε μία επίθεση. Επιχώρηση για τους 86ers. Θα πάρει το σουτ και εδώ δεν έχουμε σκοτ. Και μέλφου. Θα το κεραστεί κοντά στο γραφτό. Τρώνει το σουτ πατώντας μέσα. Δεν θα βρείτε, δεν θα έχουμε ούτε το καλάθι. Ρικούδης. Να αφήσει την μπάλα τον Ανασασάκη, αλλά λάθος συνεννόηση γίνεται. Ότι μπάλα ξανά σε αφήνει το χοντόγκ. Τα ζήτα φαίνεται να εκπρόσθησαν εδώ πέρα τον Ζάχο. Δεν κρατάει μπάλα. Ότι ξανά η Ιέκη Σίξερ. Αμαρκάρισε τον τρίποντο τον Ασασάκη χωρίς αποτέλεσμα. Ήρεμο το rebound στα χέρια των Hot Dogs. Κεραμίδας δεν καταφέρει να σκοράρει. Συντονίζει το rebound. Λοιπόν, σε αυτήν την Ασασάκη μπάλα ξανά έξω. Πολύ ωραία κυκλοφορία της ομάδας 76ers και με αποτέλεσμα το τρίποντο αυτό του Ρικούδη. Πρώτο καλάθι για την τρίτη περίοδο. Δεύτερη περίοδο. 27-9. Στα πρώτα 2 λεπτά περίοδου. Δεν έχουμε εδώ επίθεση για καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε. Σασάκης. Ρικούδης θα ηρεμήσει την επίθεση. Δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Και ο Βασίλας θα αρπάξει την μπάλα. Την αρπάξει άλλος. Το κλέψιμο και βγαίνει μόνος ο Ανασασάκης. Και έχουμε καλάθι. Για λογική κίνηση, διαφορά έχει ανέβει πλέον στους 20 πόντους. Ο σκορ στο 29-9, όταν κεράσει 2 λεπτά και 41 δεύτερα στην δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά το time out of hot dogs. Ο σκορ στο 29-9. Εκαταλυστική σίγουρα η επίθεση των 86ers. Αλλά πρέπει να δούμε και την επίθεση των hot dogs πλέον. Πρέπει να δούμε σύντομα σκορ. Θα το δούμε εδώ από τον Κατσικαρίδη, όμως θα διεκδικηθεί στην γραμμή των βολών με το φάουλ που κέρδισε. Πρώτη βολή είναι έστωση, 29-10.
Δεύτερη όχι, θετικό το rebound. Θα καταφέρει εκεί πέρα ο Φωτακίδης να σκοράρει. Επίσκεψη για τους 86ers. Η Πούλης αφήνει για τον Φραγκή. Θα πάρει το σουτ με απόλυτη ευθεία σε έναν ελεύθερο σκοπευτή. Καταφέρει να σκοράρει. Για τα 2-10 πλέον. Πάμε στον Πατσίλα. Τα Τσικαρίνη, θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει καλά, δεν θα πάρει καλά πόντους όμως. Καλά πόντους θα τρέξει. Καλαγές σε μεταξύ Φραγκή και Ρικούδη. Σμεωνίδης. Πολύ ωραία κίνηση όσο θα καταφέρει να σκοράρει. Τώρα ξανά στο χέρι των 86ers. Αλλά πάλι χωρίς σκορ. Έχουμε φάουλ. Το οποίο γίνεται πάνω στον Γιαννουτά. Δεύτερο ομαδικό. Κύρις, Μπατσίλα, Τεσκαρίδης. Το κερδίσει το φάουλ. Φάουλ το οποίο είναι από τον Σμιονίδη. Τεσκαρίδης τώρα δεν θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Σκοράει το σκορ στο 33-11. 32-11 σκορίζεται. Δεν θα καταφέρει να καλαπάει στο σκορ 5. Μετά το τρίποντο του Αναστασάκη. Ο Τακίδης. Καμιδάς. Πάνε από εμβριασμό οι επισήξερ και θα σκοράρει ο Ρικούδης. Και ο δευτά 11 στον 26. Ρόνης μέχρι μέσα θα σκοράρει για πολύ ωραία κίνηση. Πάνε στην κυκλοφορία. Αναστασάκης είναι του μέσα για το Φραγκή. Πολύ ωραία συνεργασία, αλλά την ώρα που δέχτηκε τη δεύτερη φορά την πάνω Αναστασάκης πατούσε την γραμμή. Τέσσερα και 14 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 37-13 το σκορ υπέρ της ομάδας των 86ers. Μέχρι μέσα μόνος ο Χρόνης κερδίζει το φάουλ και καταφέρει να πάρει το καλάθι όμως. Όλα αυτά έχει δύο βολές. Πάνω στο... στην ένδειξη των 4 λεπτών ακριβώς την περίοδο, τέταρτο ομαδικό του 86ers. Πολύ πολύ εύστοχη. Μία στις δύο βολές. Δύο όπως φαίνεται το rebound. Και θα αφήσει τον όπου θέλει να κατεβάσει. Θα πάρει το σουτ, την μπάλα δεν κάνει το χατήρι σε αυτό το σουτ. Και Μέλκου θα αφήσει τον Χρόνη μέχρι μέσα. Βάλα σήμερα δεν είναι σε καλά κέφια. Δεν έχει καλές ωρέξεις.
Αναστασάκης. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Επίσης πάλι για τους hot dog. Κιόλις δεν καταφέρει να σκοράρει ούτε εδώ. Η διαφορά παραμένει στις 23-37-14. Σπυρόπουλος θα πάρει το σουτ από μακριά, θα σκοράρει. 40-14, ανεβαίνει κι άλλη διαφορά. 3 λεπτά για την περίοδο. Με τους hot dogs, Μπατσίλας, Μπαλεκτός. Σουτ χωρίς πρόβλημα από τον Τεμέντον, χωρίς στόχο παράλληλα. Σπυρόπουλος θα κατεβάσει τους ρυθμούς. Αυτό είναι ωραίο το φραγί. Θα σε κρατήσει την κατοχή. Ο Τσέλης ο σουτ. Για πολλά ανεβαίνει. Επίσης για τους hot dogs. Το σκορ 43-14 πλέον. Σπυρόπουλος δεν θα σκοράρει το μακρινό τρίποντο. Πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν θα μπορέσει να κρατηθεί στα χέρια του Φωτακίδη. Καλή άμυνα πάνω που δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Δεν εμποδίσουμε την δημοσίευση του τάδου που δημιουργήθηκε. Απ' την άλλη, καλά σου δεν υπάρχει σε πρώτη και δεύτερη λίρα. Μία αρκετά που είναι κρεμμένα και μετά το ζάχο. Τραγκής. Τελευταία 72. Σπυρόπουλος. 46-14. Το κλέψιμο του Αναστασάκη θα γίνει. Τραγκής. Αναστασάκης. Μπάλα θα περάσει. Πολύ ωραία στον Λουτσέλη. Βέβαια σκοράρει θετικά. Αλλά μετά από το φάουλ στον Σπυρόπουλο. Πρώτο μαγικό. Στα 35 δεν θέλω που μένουν. Πάλι το οποίο χρόνο του κεραμιτάς. Σπυρόπουλος, ευστοχή. Διαφορά ανεβαίνει. Διαφορά στους 33. Κάντε 34. 48-14. Για Μέλκου. Παλαφιενή. Εκτός στον κεραμιδά, δεν θα πάρει το σουτ χωρίς σκορ. Σπυρόπουλος, δεν θα περάσει η πάσα, θα κοπεί από τον ζάχο. Και έχουμε καλάθι από τον Φωτακίδη. Γρήγορα μόνος ο Φραγκής. Τελευταία 5 δεύτερα. Έχουμε στήληξη από να έχουμε καλάθι και σε αυτήν την περίοδο. Με την ομάδα των 86ers να έχει 50 ρίσει. Από την 16 έχει μείνει η ομάδα των hot dogs. Πάμε εμείς στη διακοπή του χρόνου και επιστρέφουμε. Επιστροφή για το τρίτο δεκάλεπτο σημερινής αναμέτρησης. Με την ομάδα των 86ers να έχει μια τεράστια διαφορά η οποία ανέρχεται στο ύψος των 34 πόντων προς το παρόν. Με το σκόρ σου 50-16. Οι hot dogs δεν έχουν βρει καθόλου υπό στον αγώνα σήμερα. Αυτό θα αλλάξει
Θα μιλάμε για μια διαφορά στο πιο πιθανό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα όρια. Κατεβάζει ο Λουτσέλης, Φόντοβικη. Και κάτω μόνος του δεν θα καταφέρει να σπαράζει πουλς σε πρώτο χρόνο. Δεν θα έχει ευκαιρία για δεύτερο. Ένα καλά του κύριο Ζάχος. Να κάνει το 50-17, 50-18. Λικούδης. Ένα μικρή φάουλ του Ζάχου. Παραφορά. Γιώργος Μουτσέρης θα καταφέρει να σκοράρει. Κασκαρίδης γεμεί το παιχνίδι μετά από τον Λιπάγκου. Μπάλα στο χρόνι, θα πάρει το σουτ. Μέχρι μια σήμερα, κάποια αντίδραση για τους χοντόγκς να κατεβάζουν διαφορά κάτω στις 30, θα μπορεί και 2 ώρα. Τζέμις θα σκοράρει. Κασκαρίδης. Ζώνης. Χωρίς φάουλ. Το rebound. Θα πάρουν οι Sixers. Και τα χέρια του Κασκαρίδη κόβουν την πάσα που επιχείρησε στο Σιβιονίδη ο Ρικούδης. Την επίθεση πως θα εκδηλωθεί. Θα πάρει το σουτ εδώ πέρα ο Ρικούδης χωρίς ένα σκοράρι. Η οφορία της μπάλας και η ηρεμία του Χοντόγκ Χρόνης. Και μέχρι το σουτ τον κρεμμυδά χωρίς αποτέλεσμα. Μιτσέλης. Πάσα. Δεν θα περαστεί καλά από τα χέρια του Μπελγόπουλου στον Γιώργο Μιτσέλη. Χωρίς την πυραμιδιά εδώ πέρα, 50-21, περάσει από τα 3 λεπτά της 3ης περίοδου. Χωρίς πόνη η Sixers εδώ τώρα, αυτό είναι το παράδοξο. Θα είναι αυτό θα αλλάξει. Σύντα τη γωνία, ούτε εδώ έχουν σκορ από τον Ρικούδη. Ρόνι, θα χάσει την μπάλα. Πάλι ο Ρικούδης, στην κατοχή. Βήματα από τον Μουτσέλη. Κοντός έχει ευκαιρία να βιώσουμε κι άλλο, αλλά από το μπλοκ του Μουτσέλη. Καλιά μια πέρα λόγια που ξέρεις την πέρα. Στην κρίση. Τον Χοντόν. Έχουμε φάουλ. Το οποίο θα κερδίσει ο Μουτσέλης από τον Φωτακίδη. Δύο βολές. Πρώτη βολή έστοχη. Για φάρες να ανεβαίνει στη 30. Δύο στις δύο βολές.
Θα κατεβάσω αυτό. Κατοχή, αλλάζει χέρια. Επίθεση, πνευμάτω, λέει, τις Sixers. Μουτσέλης. Τον αγαπώ του. Και τον Μουτσέλης, ήταν ο Ιδρυγόπουλος. Και έχουμε μεγάλη άμυνα. Τρία δεύτερα που μένουν για την εκκλήρωση της επίθεσης. Παρά είναι εκτός χρόνου το σούτ από τον Σιλιονίδη. Δεν θα μετρήσει την περίπτωση που έβαινε. Σκέντο σενάριο. Οπότε παραμένει το 52-21. Μόλις πήγαμε στο δεύτερο της περίοδου. Και υπάρχει το βλέψιμο από τον κύριο Γρηγούδη. Αυτή είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία από την ομάδα των Lady Sixers. Διαφορά δεν θέλει κι άλλο. Η απάντηση δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθούν σε δεύτερο χρόνο ούτε από την, τον Τεμέλ του, αλλά ούτε και από τον Ζάχο. Τα χέρια του Φωτακίδη και το σούτ είναι έστοχο. Έχει τη διαφορά προς τα κάτω, 54-23. Σπυρόπουλος για πολύ ωραία πάσα, η οποία θα περάσει στα χέρια του Καρακώστα από εκεί ο Ιθραϊκής. Δεν σκοράρουμε, αλλά κρατάμε σίγουρα την πάσα του Σπυρόπουλου. Με δύο χέρια πίσω το κεφάλι, πάνω το κεφάλι, πίσω από πίσω, μπροστά. Παρφύλλας Αθήνη, Χρόνης. Ελεπορείται και ο Φραγκής θα κλέψει. Θα βγάλει μια ωραία αντεπίδεση. Καρακώς στο σούτ. Χωρίς επιτυχία. Αλλά το rebound είναι επιθετικό. Σπυρόπουλος. Εδώ πέρα πάρα λίγο το καρφνό τον Αναστασάκη. Φραγκίνησε το Σπυρόπουλο. Παίρνει πάλι το σούτ και το βάζει με φορά 57-23. Διαφορά στους 34. Καλάθι από τον Φωτακίδη. Κατεβεί λίγο διαφορά, 3 λεπτά για το τέλος του περίοδου. Ένα ακόμα καλάθι από την πλευρά των 86ers, από τα χέρια του Αναστασάκη. Ένα τρίποντο, το οποίο θα φέρει την ομάδα στους 60 πόντους. Χαμηλή απόδοση γενικά η τρίτη περίοδος. Παρόν τουλάχιστον αλλά συνεχίζει και όλα στα ίδια μέτρα ακριβώς. Τζέλης, το Σπυρόπουλο ξανά έξω. Σπυρόπουλος θα ανάθω πάρει το σούτ στη γωνία. Χωρίς
να μπορούν να πάρουν την πόλη πάνω στην φάση. Ο Ντόκς πλέον στην επίθεση. Αν θα πάρει το σουτ. Το σουτ είναι από τον Τεμέλκου. Είναι εμπασμένο. Έχει σύψερ τον Αναφουσάκη. Φραγής. Βάλα εκτός. Το σουτ έστω από τον Μιχέλη. Αλλαγές για την ομάδα των Hot Dogs. Διαφορά είναι στους 37, 62, 25. Χωρίς αποτέλεσμα η επίθεση εδώ πέρα για τους κοντός. Ενώ στους Ζάχου να μην βρίσκει στόχο γενικότερα. Αναστασάκης, πάρα για τους έντυξες. Μιχέλης. Θα τρέξει την επίθεση ο Κεραμιδάς. Και έχουμε το τέλος. Δεν είναι λάθος, δεν είναι τέλος επίθεση. Ο Τεμέλκου θα σκοράρει. 62-27. 40 δεύτερα. Λέον. Δεν μπορεί να σκοράρει το Καρακώστα. Και εδώ υπάρχει το κόστο, το Αναστασάκη. Το κλέψιμο. Σπυρόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα. Όμως θα περιμένει και θα κυλήσει εντός της Στεφάνης. Δεκατέσσερα απομένουν για το τέλος της περίοδου. Έχουμε φάουλ του Μιτσέλη πάνω στον Κατσικαρίδη. Στα 6 δεύτερα πλέον. Δύο βολές για τον Κατσικαρίδη. Να δούμε και τη δεύτερη βολή. Έσοχη. 64-28. Τέσσερα δεύτερα. Θα σας άκησε τέχει όλο το γήπεδο. Πέντο σουτ. Υπάρχουν βήματα, δεν μετράει το καλάθι. Και έχουμε τη λήξη της περίοδου. Με το καλάθι να μην μετράει το σκορ, να είναι στο 64-28 για την τρίτη περίοδο. Νομίζω πως στον νικητή έχουμε κλείσει. Περιμένουμε πλά να δούμε πως θα είναι το τελικό σκορ. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Το σκορ έχει αρκετή διαφορά. Όμως η ομάδα το έχουν εδώ αφήνει. Καλάθι δεν θα έχουμε εδώ πέρα. Η διαφορά παρά είναι μεγάλη, 64-28. Να δούμε αν θα είναι έτσι τόσο μεγάλη και προς το τέλος. Ακριβώς το Σπυρόπουλο χωρίς επιτυχία Αναστασάκης. Πολύ ωραία πάσανα χωρίς αποδέκτη. Γιατί θα είχε βάλει στο πουλο μόνο του ο Φραγκής. Πίσω από όλη την άμυνα μια πάσα η οποία πραγματικά θα ήταν απίστευτη. Hot Dogs στην επίθεση. Και έχουμε παρεμβολή ποδοσφαιρική. Θα λέγει κάποιος από τα χέρια, από τα πόδια του Φραγκή. Κατοχή του 76ers. Για τους Hot Dogs, με συγχωρείτε. Κάνει στην κυκλοφορία. Θα περάσει κοντά στο καλάθι. Ζάχος θα σκοράρει. 64-30.
Κασάκης, το Καρακώστακη, Φυσοφρακή. Πολύ καλή έμεινα το Ζάχο, δεν φτιάχνει την πάρα Ασπυρόπουλο. Τώρα όμως πάει μπάλα εκεί. Καρακώστα, Σιλίτσι. Δεν έχουμε καλάθι ούτε σε μία ούτε σε δύο θέσεις. Αναστασάκης δεν σκοράρει. Κεραμίδας. Θα κρατήσει την μπάλα αρκετά και θα πάρει το φάουλ από τον Μπεγλόπουλο. Πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Είναι κοντός ο Ζάχος, πάρα πολύ ωραία θα γυρίσει, αλλά καταφέρει να σκοράρει. Σπυρόπουλος πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει και δύο βολές. Πρώτη βολή εύστοχη. Δύο στις δύο οι βολές. Ανεβαίνει η σουσία τα 6 διαφορά. Δεν θα μπορέσει να μειωθεί. Κασάκης. Πάμε στο Σπυρόπουλο. Θα γραφτώ η μπάλα του Καρακώστα. Θα κάνει βήματα. Μπάλα στον τον εκτός και τον Μέλπου. Την λήξη του χρόνου κοντά. Μπάλα θα μείνει για την ομάδα των Χοντών. Παραφορά γρήγορα στα χέρια για τον Ζάχου. Βαγγείς και καταφέρει να σκοράρει. Εδώ ο Ζάχος καταφέρει. Για πάσα σε όλο το γήπεδο. Βρίσκει πόδια. Προμήλει φάση πάντως την πάση του Σπυρόπουλου με τις ωραίες πάσεις που έχουμε δει. Δεν καταφέρνει εδώ να σκοράρει ο Μπατσίλας. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Χοντόκ. Μας έρχεται του Σπυρόπουλου. Χρόνισε παραφορά
Βασίλας. Μπορείς για να καθίνα σκοράρει. Ούτε ο Σπυρόπουλος όμως. Ξεδισήξερ. Ευκαρίδης. Τον Βατσίλα. Και έχουμε το Καλάς από τον Τεμέλκου. Μέσα σας έχεις κατεβάζει. Το φάουλο που το βλέπουμε από τον Μπεγλόπουλο. Ανεβάσει ο Κεμέλκου. Του χωρίς το Βατσίλα. 32 διαφορά. Αναστασάκης. Θα το πάρει ο σούτ, θα το πάρει το σούτ ο Ρικούδης. Θα σκοράρει όμως. Έτσι είναι στις χοντόκ στον Κασκαρίδη. Σε πρώτο και δεύτερο χρόνο να μην σκοράρει. Αλλά να παίρνει το φάουλ από τον Καρακώστα. Το δικαίωμα είναι η γραμμή των δολών. Να δούμε τις πολλές πρώτες του για τον Κασκαρίδη. Δεύτερη δεν είναι όμως. Λοιπόν, πού στα χέρια του Μπεγλόπουλου και με φάουλ του Κατσικάρη. Ο 14 είναι. Πάρα πίσω. Επαναφορά με τον Σιμεωνίδη, τον Σασάκη. Ο Σιμεωνίδης θα αφήσει στον Ρικούδη. Θα φτάσει στις 70 οι 86ers. 4 και 20 πολύ μωρέ. Βατσίλας. Τρομερό μπλοκ από τον Αφασάκη. Την επαναφορά και τα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης. Χωρίς επιτυχία το σούτ από τα χέρια του Φωτακίδη. Δεν σκοράρει ο Ρικούδη σε πρώτο, αν σκοράρει σε δεύτερο χρόνο. Dogs θα κατεβάσουν. Για αυτά 3,5 λεπτά σκοράρει ο Τεμέλκου. Στις 33 διαφορά. Αναστασάκης θα ανεβάσει κι άλλο. Διαφορά στους 95 πόντους πλέον. Στις 36 διαφορά. Δρόνης. Παλούγια ξέρει τι πάση για τον Βασίλα, αλλά όσο έχει διαβάσει τη φάση. Σημειονίδης. Τους έξα θα πρέπει να δημιουργήσουν φάση, είναι και είναι 76ers, έχει 86ers. Αλλά δεν βγήκε. Και μέλη που μας κοράει θα μειώσει διαφορά όσο είναι δυνατό αυτό. Σχεδόν 2,5 λεπτά απομένουν. Ο Σασάκης
μπάλα του Καρακώστα, φάουλο από τον Χρόνι. Ξεραπερνάει ο Ζάχος εντός, βγαίνει έξω από τα χείρις. Τρίτο ομαδικό. Καρακώστας. Καδοχή παραμένει στους 86ers. Φάουλ του Ζάχου. Πάνω στην κίνηση που κάνει ο Ρικούδης. Καρακώς πάλι στην παραφράξη, ένας ο Ρικούδη. Για πολύ ωραία κίνηση και δυσκώς χωρίς τα λάθη. Τελευταία δύο λεπτά. Ζάχος δεν θα σκοράρει. Ρικούδης. Εύκολα, άνετα, 77-41 στην 36. Βατσίλας. Κερδίζει καλάθι, κερδίζει φάουλ. Για πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, κινώντας τον δυναμικό του χαρακτήρα και τον μπασκετικό του δυναμισμό. Στο τέταρτο ομαδικό φάουλ η ομάδα των 86ers. Και βολή έσοχη έμεσο το τρίποντο. 77-44. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Σημειονίδης. Για να περαστεί πάσα. Και έχουμε φάουλ από τον Σημειονίδη στην επίθεση των Χοντόξου. Πέμπτο ομαδικό. Το φάρος φαίνεται ως αντιαθλητικό εν τέλει. Ζάχος δεν έφτασε στην πρώτη βολή. Δεν σε δύο βολές. Παραφορά τα πλάκια για την ομάδα των Χοντόξ. Επίθεση χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Στεμέλκου. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Το σώμα είναι στην 33. Οι 86ers. Οι Πούλς θα πάρει το σουτ. Δεν θα μονταρίσουν σε αυτήν την επίθεση. Το χάος του Μεωρίδη. Σημειωνίδης πέμπτο προσωπικό φαουλ, αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι το κάνει επίτηδες για να κερδίσει, για την ευρύση στον πάγκο, γιατί οι παίχτες, οι συμπαίχτες του είχαν ετοιμαστεί σιγά σιγά και απλά ήθελε κάποιον να τον τριγκάρει, να τον τσιγκλίσει και να πει όποιος ήταν πρόθυμο. Εντάξει, με τέτοια διαφορά και όπως την συμπεριφορά των δύο ομάδων έχουν δημιουργήσει πολύ ωραία και χάρη στο κλίμα. Τέτοιες συμπεριφορές επιτρέπονται. Μόνο και μόνο για να μιλήσω πολύ λαϊκά, μόνο και μόνο για τα γούστα της διοργάνωσης. Να γουστάρουν επί της ουσίας. Να μιλήσουμε λίγο λαϊκά εδώ πέρα. 77-46. Τελευταία επίθεση που περιφέρεται για την ομάδα των 86ers. Καρακώστας δεν σκοράρει και μια ολόκληρη επίθεση. Θα δούμε θα γίνει ή όχι.
Κεραμίδας κρατάει. Δεξιέρνα θα σουτάρει το σκορ. Φέντε το τέλος στο 77-46. Μπαλά. Θα σουτάρει ο Χρόνης. Δεν θα πει. 77-46. Τελικό σκορ. Σε δύο ομάδες, με δύο ομάδες οποίες πάνω απ' όλα ρίξαν έναν ευχάριστο χαρακτήρα. Και αυτό είναι που μετράει περισσότερο στην διοργάνωση. Γιατί όταν μιλάμε για καθημερινούς ανθρώπους, τώρα μας νοιάζει να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και μετά ποιος και τι θα κερδίσει. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε να σκέφτεστε μπασκετικά, να ζείτε μπασκετικά, να χαίρεστε μπασκετικά.